Μάντι για να μας μεταφέρει στο κλίμα Άρτεμις. Καλησπέρα Λουίσα και χρόνια πολλά. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται και σήμερα η αγορά. Ο κόσμος έχει έρθει από πολύ νωρίς το πρωί, πριν ακόμα ανοίξουν στα μαγαζιά, και εδώ πέρα μπορώ να σου πω ότι κυριολεκτικά δεν πέφτει ούτε καρφίτσα. Άλλοι έχουν έρθει απλά για να κάνουν τη βόλτα τους, ενώ άλλοι έχουν έρθει να κάνουν και τα τελευταία ψώνια. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα για αυτούς που θέλουν να πάρουν τα τελευταία δώρα, αλλά και για αυτούς που θέλουν να κάνουν τις τελευταίες αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Άρτεμις Μάντι, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται και στη συμπρωτεύουσα. Η Ελένη Ιατρού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη. Καλό μεσημέρι, Σύζη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουν έρθει στο ιστορικό κέντρο προκειμένου να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, αλλά να απολαύσουν και τον όμορφο διάκοσμο και τις δυνατότητες όμως που τους δίνει η συμπρωτεύουσα. Να πούμε πως γέμισε από διάφορες ομάδες, είτε μουσικών των δρόμων, είτε παιδιά σχολείων που λένε τα κάλαντα. Τα χάλκινα παίζουν παντού, κυρίως στην αγορά Μοδιάνο, εκεί όπου έχουν αρχίσει και ανάβουν τα κάρβουνα. Διάφορα ψητά εθραίνουν τους ουρανίσκους των καταναλωτών. Οι Θεσσαλονικείς τη γιορτάζουν ήδη για την γέννηση του θεανθρώπου, ενώ η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 6 το απόγευμα για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, σε αυτήν την τονική ένεση της τελευταίας στιγμής βέβαια, όπου βλέπουν και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι λένε κάθε χρόνο και χειρότερα, όλο και πιο λίγα αυτοί στην αγορά οι καταναλωτές, αλλά δεν πάβουν να θέλουν να δώσουν μια νότα αισιοδοξίας, ακόμα και με προσφορές και καλύτερες τιμές. Μάλιστα. Ελένη Ιατρού, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο θέμα. Χθες, αλλά και σήμερα, σύμφωνα με καταγγελίες, πολλοί καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους μετεμποδίων λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ορισμένων τραπεζών. Όπως καταγγέλνουν οι καταστηματάρχες, υπάρχουν προβλήματα με τα POS εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Αυτό είναι το χαρτί που πήραν στα χέρια τους πολλοί καταναλωτές μετά από προσπάθεια να πληρώσουν τα ψώνια τους με κάρτα. Τα μηχανήματα POS δεν δέχονταν τις κάρτες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν καταναλωτές και επιχειρηματίες, αλλά και να μην γίνουν τα προγραμματισμένα ψώνια. Οι κάρτες δεν περνάνε σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν πληρώσαμε, δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Σύμφωνα με ιδιοκτήτες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα έργα που γίνονται στο δίκτυο τηλεφωνίας, αλλά και στην υπερφόρτωση λόγω των πολλών συναλλαγών. Δεν λειτουργεί μια συγκεκριμένη τράπεζα. Άμα δεν λειτουργούσε η κάρτα, δεν θα ψώνιζα. Σήμερα. Τα προβλήματα με τα POS παρατηρούνται τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα. Με τους καταστηματάρχες να αντιδρούν πως εξαιτίας αυτού του προβλήματος χάνουν πολλούς πελάτες. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα POS, χάνουμε κόσμο. Η τράπεζα έχει πολύ κόσμο για να τραβήξουν χρήματα και χάνουμε και τον πελάτη. Την πώληση που περιμένουμε να κάνουμε για να έρθουμε λίγο να βγάλουμε κάποιες υποχρεώσεις αυτό το μήνα που περιμέναμε όλοι να δουλέψουμε. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, πολλοί πελάτες έφυγαν δυσαρεστημένοι μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες. Ελπίζουν πάντως πως αύριο οι καταναλωτές θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τα ψώνια τους χωρίς προβλήματα αυτή τη φορά.